Σας έδωσε την είδηση ο Υπουργός απόψε και νομίζω... Και όχι μόνο αυτή, απλώς συγκράτησα αυτή για να προσπάθησα να το συμπυκνώσω, γιατί παρακολουθούν, ξέρω, σε δημοσιογραφικά γραφεία αυτήν την ώρα. Είχα πολλά μηνύματα νωρίτερα, οπότε νομίζω καλό είναι να περιγράφουμε τι βγήκε μέχρι τώρα. Σεραφείμ, νομίζω ότι αυτή η είδηση, το σύμφωνο που είπε ο Υπουργός Εξωτερικών ότι ετοιμάζει η ελληνική κυβέρνηση και θα, θα το παρουσιάσει μέσα στο επόμενο διάστημα, θα καθορίσει όχι μόνο την δυναμική, την περαιτέρω δυναμική της λύσης, αλλά και τη δυναμική στις κινήσεις στο εγχώριο πολιτικό σκηνικό. Γι' αυτό θέλω να μας πεις. Όπου ήδη ακριβώς έχουμε, θα έλεγα, μια επανατοποθέτηση, μια πρώτη ένδειξη επανατοποθετήσεων των πολιτικών κομμάτων με βάση το μακεδονικό. Τι έχουμε μέχρι στιγμής? Δεν έχουμε εθνική γραμμή. Αυτό είναι σαφές μετά το καθαρό όχι, όχι σε όλα της Νέας Δημοκρατίας και τη σκληρή γραμμή του Προέδρου της. Έχουμε επίσης ένα περίπου όχι από την Ένωση Κεντρών. Έχουμε όμως, παρότι δεν έχουμε εθνική γραμμή, ενδείξεις μιας εν δυνάμει ευρεία συνένεσης. Γιατί? Γιατί από εδώ και πέρα κρατήσουμε τα υπόλοιπα που έχουμε. Μια άσκηση ισορροπίας από τον Πάνο Καμένο και από τους ανεξάρτητους Έλληνες, μια δύσκολη άσκηση ισορροπίας. Σήμερα για μια ακόμα φορά διαβεβαίωσε ότι δεν τίθεται κανένα θέμα για την κυβερνητική συνοχή, ότι έχει εμπιστοσύνη στην διαπραγμάτευση του Υπουργού Εξωτερικών. Είναι η δεύτερη φορά που το λέει σε σύντομο χρονικό διάστημα, ότι έχω εμπιστοσύνη στη διαπραγμάτευση του Νίκου Κοντζιά. Ακριβώς. Με τον όρο πάντοτε, τον γνωστό που θέτει, ότι δεν θα υπάρχει ο όρος Μακεδονία. Θυμάμαι ότι ο κύριος Κοντζιάς μας είχε πει την προηγούμενη φορά ότι δεν τον δέχεται στα ελληνικά και ας το κρατήσουμε για την πορεία της διαπραγμάτευσης. Είναι μια δύσκολη άσκηση πάντως πολιτικά αυτή που επιχείρει ο κύριος Καμένος. Προσπαθεί να μην διαρρήξει αφενός την κυβερνητική συνοχή, αφετέρου να μην ρισκάρει τη σχέση του με το συντηρητικό ακροατήριο του κόμματός του. Θα δούμε πώς θα του βγει. Είπες όμως για τη σύγκληση. Ακριβώς. Ότι διαμορφώνονται κάποιες συγκλήσεις. Και πάμε στη σύγκληση. Λοιπόν, από εδώ τι έχουμε? Έχουμε επίσης μια καθαρή πάγια θέση του ΚΚΕ υπέρ λύσης υπό συγκεκριμένες και σαφείς προϋποθέσεις που μέχρι στιγμής στο διαπραγματευτικό πλαίσιο φαίνονται να τηρούνται. Έχουμε ένα ναι, καθαρό ναι, και ένα ίσως από το κίνημα αλλαγής, και εδώ έχει ενδιαφέρον. Έχουμε ένα καθαρό ναι από τον Σταύρο Θεοδωράκη, με βάση τις δημόσιες τοποθετήσεις του ως τώρα έχει πει ότι θα ψηφίσει και τη συμφωνία, πάντοτε υπό τις προϋποθέσεις που λέμε. Και έχουμε ένα ίσως από τη Φόφη Γεννηματά, το οποίο πατάει, ακροβατεί σε, πολύ δύσκολο και, σε ένα πολύ δύσκολο και σύνθετο σκηνικό στον ενίο φορέα της κεντροαριστεράς. Εκεί υπάρχει η τοποθέτηση του Γιώργου Παπανδρέου, του Σταύρου Θεοδωράκη και του Γιώργου Καμίνη υπέρ της λύσης με παραλλαγές. Υπάρχει μια απόσταση του Νίκου Ανδρουλάκη, του δεύτερου ισχυρού πόλου, και υπάρχει κατά τις πληροφορίες και κατά τις δημόσιες επίσης τοποθετήσεις που έχουμε και μια πολύ μεγάλη επιφυλακτικότητα έως άρνηση του παλιού πατριωτικού ΠΑΣΟΚ που βλέπει με καχυποψία, αυξημένη καχυποψία. Με άλλους όρους όμως από ό,τι στη Νέα Δημοκρατία, να το ξεχωρίσουμε. Απολύτως. Τελείως διαφορετικού. Στη Νέα Δημοκρατία έχουμε μια στροφή στη μη λύση. Δηλαδή η θέση που διατύπωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι πολύ καθαρά ότι η Νέα Δημοκρατία προτιμά τη μη λύση, είπε σε κάποια μεταγενέστερη στιγμή. Τα υπόλοιπα νομίζω ότι θα τα συζητήσετε εκτενώς στην πορεία. Τώρα, σε αυτή την προοπτική συνένεση που διαμορφώνεται και με τα αγκάθια που περιγράψαμε, μπορεί ενδεχομένως στο κομμάτι της δημοκρατικής συμπαράταξης, στη δίωδο απεμπλοκής, να τη δώσει αυτή η πρόταση, η θέση μάλλον, του Ευάγγελου Βενιζέλου, η οποία έχει να κάνει με το αν οι διεθνείς συνθήκες υπερισχύουν των συνταγματικών αλλαγών και πώς μπορεί να λειτουργήσει σε ένα άλλο επίπεδο μια υπογραφή συμφωνίας διεθνούς που θα αναγκάζει την πρώην Ιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας να αποτυπώσει αυτές τις δεσμεύσεις και στο Σύνταγμά της. Έχει ενδιαφέρον όμως, είναι ένα παιχνίδι που μόλις αρχίζει και έχει ενδιαφέρον που θα οδηγήσει. Θα έλεγα να κρατήσουμε και μια πρόσφατη δήλωση, μια εκτίμηση του Προέδρου της Βουλής, του Νίκου Βούτση, ότι το μακεδονικό οριζόντια μπορεί να οδηγήσει σε αναδιάταξη του πολιτικού χάρτη. Νικόλε, ευχαριστώ πάρα πολύ. Να αφιερώσουμε άλλα 30 δευτερόλεπτα να ακούσουμε τη δήλωση, να δούμε τη δήλωση του κυρίου Καμένου σήμερα το απόγευμα, για να τη βάλουμε και αυτή στη συζήτηση. Η πάγια θέση των ανεξάρτητων Ελλήνων διατυπωμένη σε όλα τα συνέδρια και επιστοποιημένη και από το πολιτικό συμβούλιο το οποίο συνεδρίασε πριν από λίγες μέρες, είναι ότι δεν θα συμφωνήσουμε σε καμία ονομασία στο όνομα των Σκοπίων που θα έχει τον όρο Μακεδονία ή παραγωγό του.
Δηλαδή, κρατούμε την εθνική θέση του 1992 του Συμβουλίου Πολιτικών Αρχηγών υπό τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Εμπιστευόμαστε τον Υπουργό Εξωτερικών, τον κύριο Κοτζιά, για να προχωρήσει σε διαπραγματεύσεις, διότι πράγματι ζητούμε να υπάρχει λύση και βεβαίως επιθυμούμε η λύση αυτή να έχει τον απαράβατο όρο τον οποίον εμείς θέτουμε. Λοιπόν, κύριε Υπουργέ, στις 18 Δεκεμβρίου εδώ, σε αυτό το στούντιο, σε αυτή την εκπομπή, είχατε για πρώτη φορά, αν θυμάμαι καλά... Και η τελευταία φορά που πήγα σε εκπομπή, έτσι, ναι, δεν πάω σου. Αλλά είχατε διατυπώσει, όταν σας ρωτήσαμε, εάν μπορεί να περάσει μία συμφωνία για τα Σκόπια από την Ελληνική Βουλή. Είχατε πει λοιπόν τότε ότι είσαστε βέβαιος ότι μπορεί να διαμορφωθεί πλειοψηφία βουλευτών, όχι κομμάτων είπατε, πλειοψηφία βουλευτών. Ναι. Ρωτώ, είστε εξίσου βέβαιος ή περισσότερο ή λιγότερο βέβαιος ότι όντως αυτό το σύμφωνο, εάν εξελιχθούν τα πράγματα ομαλά, μπορεί να περάσει από την Ελληνική Βουλή? Να ξαναπώ, έχουμε τη Χρυσή Αυγή, την Ένωση Κέντρου, τη Νέα Δημοκρατία Κεντρών, οι οποίοι είναι κατά μιας συμφωνίας και μιας λύσης, για διαφορετικούς λόγους ο καθένας. Δεν τους βάζω σε ίδιο τσουβάλι. Αυτό μπορεί να σημαίνει ότι υπάρχει μια πληθώρα κομμάτων. Εγώ λοιπόν διευκρίνησα στη συζήτηση που κάναμε ότι η Ελληνική Βουλή δεν είναι βουλή κομμάτων απλώς. Είναι βουλή και βουλευτών και το Σύνταγμα προβλέπει τις ευθύνες των βουλευτών. Προέβλεψα λοιπόν ότι, και έχω μετρήσει στο βαθμό που μπορώ να μετρήσω και να εκτιμήσω πολιτικά, ότι θα υπάρξει πλειοψηφία βουλευτών στη Βουλή και θα περάσει. Και από τότε, αν θυμόμαι καλά, ο ΣΥΡΙΖΑ προσέθεσε και μια βουλευτή, την κυρία, Μεγαλοοικονόμου, στις γραμμές του. Το ποτάμι έχει μια πολύ θετική στάση απέναντι, και υπεύθυνη θα έλεγα, στάση απέναντι σε αυτό το ζήτημα. Μόνο αυτές οι δυνάμεις δίνουν όχι απλώς πλειοψηφία στη Βουλή, αλλά απόλυτη πλειοψηφία στη Βουλή. Άρα παραμένω στην εκτίμησή μου και πιο αισιόδοξος τώρα. Πιστεύετε ότι και βουλευτές από το κίνημα αλλαγής, μάλλον από την DC, από τη Δημοκρατική Συμπαράταξη, μπορούν να στηρίξουν, μπορούν να ψηφίσουν? Εγώ έχω ακούσει συμφωνία με προσοχή τον πρόεδρο της ΔΗΜΑ, τον κύριο Θεαχαρόπουλο. Νομίζω ότι θα προσθέσει τη φωνή και την ψήφο του σε μια καλή συμφωνία. Μάλιστα. Άρα λοιπόν. Και άλλοι βουλευτές. Να σας πω κάτι. Μου είπε πριν ο κύριος Σκουρής ότι αν είναι ακούμα απειλητικά, αλλά δεν θα φέρεσε το επιχείρημά μου από τη φέρετρα μου. Αναρωτιέμαι, έχουν ενημερωθεί και έχουν διαβάσει τις διαπραγματεύσεις που έκαναν οι πρωθυπουργοί τους ή επί της πρωθυπουργίας πρωθυπουργών του ΠΑΣΟΚ για τη ΦΥΡΟΜ? Και οι διαπραγμάτευσεις που εμείς κάνουμε φέρνει πιο πολλά ή λιγότερα? Εγώ λέω το εξής, ότι περάσαν τα χρόνια, οι θέσεις της χώρας υποχώρησαν εξαιτίας του εμπάργκο, της απόφασης της Χάγης και άλλων πολλών πραγμάτων, και παρόλα αυτά αυτό που εμείς έχουμε καταφέρει και διεκδικούμε στη διαπραγμάτευση είναι πολύ πιο μπροστά από αυτό που διεκδικούσαν εκείνοι. Τώρα, αν για αντιπολιτευτικούς λόγους θέλουν κάποιοι να ξεχάσουμε τι διεκδικήσαν εκείνοι για να βάλουμε τον πύχη ακόμα πιο ψηλά, και βλέπω κάθε εβδομάδα προσθέτουν και άλλο ένα στοιχείο, είναι μια συζήτηση αντιπολιτευτικής τακτικής. Δεν είναι όμως παράδοξο κάνω... από την άλλη, δεν είναι παράδοξο το γεγονός ότι εσείς για να περάσετε αυτή τη συμφωνία επικαλείστε το γεγονός ότι μπορούν να διαμορφωθούν συγκλήσεις. Συμβαίνει σε όλα τα κοινοβούλια του κόσμου αυτό. Και από την άλλη ο κυβερνητικός σας εταίρος, ο κύριος Καμένος, από τη μία να λέει ότι σας στηρίζει και από την άλλη να λέει τον ότι ευχαριστώ που με στηρίζει δεν θέλει, και δεν θέλει όρο Μακεδονία σε... Δεν θέλει σύνθετη ονομασία και όρο Μακεδονία. Μου επιτρέπετε να κάνω μερικές παρατηρήσεις. Πρώτα απ' όλα, επειδή ακούω αυτά περί εθνικής γραμμής και εγώ κατανοώ την εθνική πατριωτική γραμμή διαφορετικά. Δεν την κατανοώ αν συμφωνεί ο κύριος Μητσοτάκης ή όχι με τη γραμμή που έχει η κυβέρνηση. Την κατανοώ αν η κυβέρνηση προτάσει πατριωτικούς λόγους εθνικά αναγκαίως για την πολιτική που ακολουθεί. Και σας εξήγησα ότι αν θέλουμε να είμαστε συνεκτικοί στην νοτιοανατολική Ευρώπη, αν θέλουμε να έχουμε σταθερότητα και ασφάλεια στην περιοχή, αν θέλουμε να μην διαλυθεί αυτό το κράτος, αλλά να πλουτίνει, να μεγαλώσει, να δυναμώσει μέσα από μια συνεργασία, αν θέλουμε να μην έχουμε κακές επιπτώσεις από μη διαπραγμάτευση, τότε αυτό που κάνουμε είναι το πατριωτικό και εθνικό ορθό. Τα άλλα, π.χ. της Νέας Δημοκρατίας, μπορεί να είναι το κομματικό ορθό προκειμένου
να μην υπάρξουν. Αλλά το ίδιο λέει και ο κύριος Καμένος περίπου με αυτό που λέει η Νέα Δημοκρατία πλέον. Γιατί άλλη στάση είχε πριν. Δεν λέει ακριβώς το ίδιο. Λοιπόν, δεύτερον, δεν είναι η πρώτη κυβέρνηση στην Ευρώπη ή στην Ελλάδα που υπάρχουν διαφορετικές αντιλήψεις σε ένα ζήτημα που δεν είχε τεθεί στην προγραμματική συμφωνία. Το ζήτημα των ονόμασης Σκοπίων δεν υπήρχε στη συμφωνία που είχε κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ με τους ΑΝΕΛ, διότι ο κύριος σκοπός και στόχος αυτής της κυβέρνησης ήταν τα μνημόνια, να βγούμε η οικονομία. Αλήθεια είναι αυτό. Αλήθεια είναι αυτό. Και όχι μόνο αυτής της κυβέρνησης, αλλά λέω στη συμφωνία ανάμεσα στα δύο κόμματα. Κατά συνέπεια, είναι τα πλαίσια του δικαιώματός του να έχει αυτό το κόμμα, και το σέβομαι απόλυτα, μια διαφορετική άποψη. Θέλω να πω το εξής, ότι βλέπουμε πόση μεγάλη εντύπωση κάνει σε όλους ότι το πιο μικρό κόμμα που συμμετέχει στην κυβέρνηση έχει τη δικιά του αυτοτελή άποψη. Να σας θυμίσω εγώ ότι στις μονοκομματικές κυβερνήσεις του παρελθόντος υπήρχαν διαφορετικές απόψεις εντός των κομμάτων, που είναι, ας πούμε, σε εισαγωγικά δημοκρατικό είναι κατά γνώμη μου, αλλά με βάση τη λογική που ακούω, πιο μεγάλο λύσιμα. Να σας πω τη μάχη που δόθηκε στο Υπουργικό Συμβούλιο της Νέας Δημοκρατίας για το Κυπριακό, όπου μειοψήφισαν υπουργοί άμεσα συνδεδεμένοι με το θέμα και πλειοψήφισαν υπουργοί με διαφορετικό θέμα όσον αφορά το σχέδιο ΑΝΑΝ. Να σας πω ότι δεν υπήρχε συμφωνία για μεγάλα ζητήματα εξωτερικής πολιτικής μέσα στο κόμμα της Νέας Δημοκρατίας όσον αφορά το χειρισμό της Φύρου. Δεν υπάρχει ούτε και σήμερα, αλλά λέω ως κυβέρνηση. Να σας πω ότι στις κυβερνήσεις του ΠΑΣΟΚ υπήρχε μια συνεχή διαμάχη ανάμεσα στην πατριωτική πτέρυγα, όπως ήθελε να αυτοπροσδιορίζεται, δεν θέλω εγώ να τους αυτοπροσδιορίζω, του ΠΑΣΟΚ και τους εξυγχρονιστές. Δηλαδή, επιτρέπεται να υπάρχουν αντιθέσεις και συγκρούσεις μέσα στα κόμματα και δεν επιτρέπεται να υπάρχει διαφορά ανάμεσα σε δύο κόμματα όταν είναι στην εξουσία, γιατί και οι άλλοι, όταν τσακωνόντουσαν, π.χ. στη διαδοχή του Παπανδρέου που υπήρχε ο εξυγχρονισμός και ο πατριωτισμός, κυβερνούσαν. Δηλαδή, άμα είναι ένα κόμμα, μπορεί να τσακώνεται. Αλλά η κυβέρνηση πρέπει να έχει μια ενιαία στάση. Είναι άλλο πράγμα διαφορετικές απόψεις και είναι άλλο πράγμα, για παράδειγμα, ο Υπουργός Άμυνας να λέει: εγώ θα έχω μια δική, θα καταψηφίσω. Ο οποίος θα πάει στη σύνοδο του ΝΑΤΟ τον Ιούλιο. Στα υπουργικά συμβούλια των κυβερνήσεων που έχουν προηγηθεί υπήρξαν ψηφοφορίες με πλειοψηφίες και με μειοψηφίες. Κυβερνητική γραμμή υπάρχει. Η κυβερνητική γραμμή είναι αυτή που εκφράζει το Υπουργικό Συμβούλιο. Κάναμε τρία Υπουργικά Συμβούλια και έχουμε αποφάσεις. Οι αποφάσεις των Υπουργικών Συμβούλιων είναι η γραμμή της χώρας. Η γραμμή εκφράζεται από τον Πρωθυπουργό της χώρας και μπορεί να την εκφράζει σε συνάρτηση με τον Πρωθυπουργό της χώρας αρμόδιος υπουργός. Το ότι μπορεί να έχουν υπουργοί διαφορετική γνώμη, πάρτε οποιαδήποτε κυβέρνηση. Πάρτε τη Βρετανική κυβέρνηση σήμερα, παραδείγματος χάρη. Της λέει κανένας να παραιτηθεί γιατί ο Μπόρις Τζόνσον δεν έχει τις ίδιες απόψεις για το Brexit με τη Μέη? Κανένας το λέει αυτό το πράγμα. Αυτό είναι ελληνική πρωτοτυπία. Αν υπάρχει μια διαφωνία σε μια κυβέρνηση, η κυβέρνηση θα πρέπει να παραιτηθεί. Δηλαδή, λέτε ότι ο κύριος Καμένος, ο Υπουργός Άμυνας, εάν μέχρι τον Ιούλιο. Ο κύριος Μπόρις Τζόνσον είναι Υπουργός Εξωτερικών της Αγγλίας, της Βρετανίας, και διαφωνεί για ζητήματα εξωτερικής πολιτικής με την Πρωθυπουργό του. Δεν σας άκουσα να λέτε ότι είναι παράλογο. Όχι, γιατί προφανώς δεν κατοικώ στο Λονδίνο, κατοικώ στην Αθήνα. Όχι. Άρα εκ των πραγμάτων, οι προτεραιότητές μου έχουν να κάνουν με την ελληνική κυβέρνηση. Ο κύριος Καμένος με τις δηλώσεις του έδωσε την αυταπάτη σε ορισμένους ότι υπάρχει δυνατότητα σήμερα να ανατρέψουν την κυβέρνηση. Αυτό αφορά προφανώς τη Νέα Δημοκρατία. Ναι. Άλλο ρωτώ. Και άλλες δυνάμεις. Επειδή τον Ιούλιο, εάν όλα έχουν εξελιχθεί ομαλά, ναι, και εγώ προσωπικά το εύχομαι. Ευχαριστώ. Και έχουμε έρθει σε μία συμφωνία, ναι, για όλο το. Μια λύση πακέτου. Ναι. Ο κύριος Καμένος που διαφωνεί με αυτή τη λύση πακέτου. Λέει, όχι, και δεν θα το ψηφίσει. Θα πει θα παρόν. Είναι ο Υπουργός Άμυνας που θα εκπροσωπήσει τη χώρα στη Σύνοδο του ΝΑΤΟ, από την οποία θα ξεκινήσουν οι διαδικασίες για την ένταξη. Εκπροσωπεί ο Υπουργός Εξωτερικών. Οι διαδικασίες της Σφύρωμ είναι θέμα εξωτερικής πολιτικής. Άρα, για αυτό σας λέω, στη Σύνοδο του ΝΑΤΟ θα είστε εσείς δηλαδή. Στο Υπουργικό Συμβούλιο υπάρχει πλειοψηφία και μειοψηφία. Δεν είναι κάτι το παράξενο. Μπορούσε να συμβεί και σε μονοκομματική κυβέρνηση. Αν μπορεί ο Υπουργός να διαφοροποιείται, κύριε Υπουργέ, δημοσίως, ναι, και να εκφράζει άλλη πολιτική. Αυτό είναι το ζητούμενο. Δεν θυμάμαι να υπήρχε αυτό το θέμα το 1992-1993-1994. Θυμάμαι δύο ομάδες εντός της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Σαμαρά, επί Μακρόν να είναι υπουργός. Λέτε ότι μπορεί να υπάρχει σήμερα υπουργικών. Μα ο Υπουργός Άμυνας διαφωνεί. Υπάρχει ως fact, ως δεδομένο. Δεν είναι κάτι που δεν υπάρχει. Και μπορεί να παραμείνει, λέτε, μετά στην κυβέρνηση. Αν στηρίζει το συνολικό κυβερνητικό έργο, θα παραμείνει με αυτή τη διαφοροποίησή του. Δεν θα είναι και η πρώτη φορά που υπάρχει διαφοροποίηση ανάμεσα σε δύο κόμματα
τα οποία όμως δεν θέλουν να ρίξουν αυτή την κυβέρνηση, ότι έχουν στο κύριο ζήτημα που αποσχολούσε και για την οποία φτιάχτηκε η κυβέρνηση, δηλαδή τα οικονομικά και κοινωνικά προβλήματα, κοινή συναντήληψη. Επικοινωνείτε με τον κύριο Καμένο όλο αυτόν τον καιρό, σας ρωτά, έτσι, παρακολουθεί, θέλει να μάθει την, το πώς... Τον ενημέρωσε και ο Πρωθυπουργός πριν και από το τελευταίο Υπουργικό Συμβούλιο, ξεχωριστά, ναι, ως αρχηγό, την Παρασκευή, τον ΑΝΕΛ. Και θέλω να σας πω ότι έχουμε κάνει στις τελευταίες δύο εβδομάδες 3 Υπουργικά Συμβούλια και ήταν οι αποφάσεις των υπολείπων ομόφωνες. Δεν κατάλαβα τι το τρομερό έχει. Λες, στην Ελλάδα παριστάνουμε ως τα πιο φυσιολογικά πράγματα που προκύπτουν στη δημοκρατία να είναι ένας παραλογισμός που δεν συνάδει με την δημοκρατική επιβίωση, διαδικασία, ανάπτυξη μιας κυβέρνησης. Παντού στον κόσμο υπάρχουν υπουργοί που έχουν διαφορετικές απόψεις, παντού στον κόσμο υπάρχουν ακόμα και κυβερνήσεις μειοψηφίας, όλος η Μπενολούξ και όλος ο Βορράς Σκανδιναβικός κατά κανόνα έχουν κυβερνήσεις μειοψηφίας. Υπάρχουν αυτά. Δεν είναι παράλογα. Εμείς ξαφνικά ανακαλύψαμε ότι η δημοκρατία πρέπει να έρθει στα μέτρα μας. Δεν μας κάνει ο Τσίπρας, διαφωνεί ο Καμένος, μπας και το ρίξουμε να φύγει ο Τσίπρας με αφορμή το ζήτημα το μακεδονικό. Περί αυτού πρόκειται. Και ξαφνικά κινητοποιούνται όλοι αυτοί οι οποίοι δεν θα έπρεπε να κινητοποιούνται, δεν θα έπρεπε να συμμετέχουν στα πολύ ορθά από την σκοπιά της δημοκρατίας δεξαγόμενα συλλαλητήρια, δεν θα έπρεπε να συμμετέχουν, διότι οι άνθρωποι δοκιμάστηκαν. Εφάρμοσαν την πολιτική τους και τα είχαν δώσει όλα αυτά που φωνάζουν να μην δώσουμε εμείς, που δεν τα δίνουμε. Περί αυτού πρόκειται. Δηλαδή, πρόκειται περί ιδιογλωσίας, υποκρισίας, που δεν έχει σχέση με την πραγματικότητα. Θέλω να σας φέρω ένα παράδειγμα μόνο. Βγήκε ο κύριος Ζάεφ και είπε ότι καταργώ την οδό του Αγίου Αλεξάνδρου που διασχίζει από τους Ευζώνους μέχρι πάνω στην Ευρώπη. Ναι, του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Και καταργώ επίσης την ονομασία, θα το πω, οδό Φιλίας, ηλιοφόρο Φιλίας. Και καταρχώ επίσης την ονομασία του αεροδρομίου του Αγίου Αλεξάνδρου. Βγήκε αντιπολίτευση και είπε χαρά στο πράγμα. Αν ήταν χαρά στο πράγμα, γιατί δεν το πήραν 25 χρόνια. Και να σας πω και κάτι. Δεν το έχει η φύρωμα εξ αρχής αυτής της ονομασίας. Θυμόσαστε πότε τις έβαλε. Το 2007. Το 2007 επί κυβερνήσεων Νέας Δημοκρατίας. Και βγήκε η Νέα Δημοκρατία και είπε ότι αυτός είναι λόγος να μην συνεχίσουμε τις διαπραγματεύσεις. Έκαναν διαπραγματεύσεις τότε που βγήκε. Ότι αυτό είναι πολύ σοβαρό ατόπιμα. Ότι αυτό είναι πολιτικό μεγάλο φάουλ το οποίο δεν μπορούμε να μην το πάρουμε υπόψη μας. Όταν λοιπόν έγινε, ήταν τρομερό γεγονός. Το οποίο γεγονός συγκλώνησε την Ελλάδα. Συγκλώνησε την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Την έφερε να κάνει αυστηρότατες δηλώσεις. Και όταν εμείς με τη διαπραγμάτευσή μας μειώνουμε, δεν εξαλείφουμε, μειώνουμε τον αλληλεπιδρασμό και παίρνουμε πίσω όλα αυτά τα άθλια πράγματα που συνέβησαν επί Νέας Δημοκρατίας εξαιτίας του Κρουεύσκη, λένε τι είναι αυτό, δεν μας υπαρκεί. Μα εσείς στην περίοδο της δικιάς σας κυβέρνησης γίνανε αυτά. Και εμείς τα μαζεύουμε. Γιατί αυτό είναι που λέω εξ αρχής. Βρήκαμε μια κατάσταση η οποία δεν θα έπρεπε να είχαμε φτάσει μέχρι εδώ. Τώρα, γιατί βέβαια, μαζεύουμε αυτή την κατάσταση. Σας κατηγορεί η Νέα Δημοκρατία και άκουσα και την κυρία Μπακογιάννη για το γεγονός ότι δεν ενημερώσατε εγκαίρως, δεν συγκαλέσατε το Συμβούλιο Εξωτερικής Πολιτικής. Προτίθεστε να το κάνετε αυτό το επόμενο διάστημα, χρειάζεται. Όταν θα έχουμε προχωρήσει και θα έχει. Και θα χρειάζεται ανανέωση ενημέρωση που έκανε ο ίδιος ο Πρωθυπουργός της χώρας, θα κάνω ασφαλώς. Αλλά όταν ενημερώνει ο Πρωθυπουργός της χώρας τους αρχηγούς των πολιτικών κομμάτων, εγώ τι να ενημερώσω τα στελέχη των κομμάτων. Προηγείται και είναι ένα γεγονός η ενημέρωση των προέδρων ή γενικών γραμματείων των κομμάτων. Επί της μέτρησης κεφαλών σε περίπτωση ψηφοφορίας, έχετε μπετοναρισμένους βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, διότι υπάρχουν και βουλευτές ΣΥΡΙΖΑ Βορείου Ελλάδος, όχι εσείς προσωπικά, ενώ η κυβέρνηση. Εγώ. Ενώ η κυβέρνηση. Εγώ δεν είμαι ΣΥΡΙΖΑ. Είναι ΣΥΡΙΖΑ Πράττω. Το ξέρω, το ξέρω. Ναι, αναφέρομαι. Η κυβέρνηση θεωρεί ότι έχει αυτή την πλειοψηφία με τα μέλη και στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ. Αν κάποιος διαφοροποιηθεί, εγώ δεν είμαι ο Θεός για να ξέρω τι έχει ο καθένας στο κεφάλι του. Είναι θέμα εσωκομματικό του ΣΥΡΙΖΑ. Δεν νομίζω. Εγώ αυτό που καταλαβαίνω είναι ότι στο ΣΥΡΙΖΑ αυτό το θέμα είναι ένα θέμα που είναι ψυχή και σώμα τη σύμφωνη με την κυβερνητική πολιτική. Κομματική πειθαρχία πρέπει να υπάρξει αυτό. Δεν μπορώ εγώ να βάλω όρους σε ένα κόμμα που δεν ανήκω. Όχι, λέω ως γενική ιδέα. Όχι, γιατί θα δώσουμε στη Νέα Δημοκρατία να έχει κομματική πειθαρχία. Δεν νομίζω. Αυτό θα το χειριστούν στη Βουλή οι αρχηγοί των κομμάτων. Σας ακούω τόση ώρα ελαφρώς μελαγχολικά, πρέπει να σας πω. Στο αυριανό πρωτοσέλιδο της Εστίας ο τίτλος μας είναι. Αφού το γράψατε πριν, με ακούσετε. Έχετε μελαγχολήσει και δεν αντιστοιχείτε. Σας ακούω γιατί το επιβεβαιώνετε. Νευρική κρίση στην Αθήνα, γενικό σκιοπητήριο στα Σκόπια.
Το λέω αυτό γιατί τη στιγμή που εδώ γίνεται όλο αυτό το φεστιβάλ, από το πρωί έχουμε κυβέρνηση ίντερνετ και Twitter, η κυβέρνηση κοιμάται με τον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη, ξυπνάει με τον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη. Να. Ξυπνάει με διάφορες δηλώσεις. Πες όμως τι εννοείς, γιατί ο κόσμος δεν καταλαβαίνει αυτό. Με δηλώσεις που έχει κάνει στο παρελθόν. Ναι. Με δηλώσεις του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη υπάρχει ένα βίντεο του 1994, τη στιγμή που υπάρχει αυτός, όπου τίθεται υπέρ της σύνθετης ονομασίας. Τη στιγμή που υπάρχει αυτός ο συνεχής δημόσιος διαπληκτισμός μελών των κοινοβουλευτικών σας ομάδων. Δεν υπάρχει μόνο μια διαφωνία του Υπουργού Άμυνας του κ. Καμένου. Βλέπετε από το πρωί μελημένα τα ζωνάρια, ο κ. Παπαδόπουλος με τη μία, ο κ. Δημήτρης Καμένος από την άλλη, ο κ. Μπαλαούρος. Ζωντανή δημοκρατία. Ζωντανή γιατί, δημοκρατία. Γιατί μην ασχολείται με ζωντανή δημοκρατία. Θα σας πω γιατί. Διότι η Σκοπιανή τη στιγμή που εμείς κάνουμε μεταξύ μας δημόσια διαπραγμάτευση αυτού του τύπου και βγάζουμε τα μάτια μας συνεχώς μιλώντας για το παρελθόν, κύριε Υπουργέ. Μόλις τελείωσε το Συμβούλιο των Πολιτικών Αρχηγών χθες, ο πρόεδρος Ιβανόφ είπε ότι υπήρξε γενικό εμπάργο, συμφωνία μεταξύ τους. Να μην κάνουν την παραμικρή δήλωση για να μην δεχτούν πιέσεις στις διαπραγματεύσεις. Και εμείς από το πρωί μέχρι το βράδυ κάνουμε ένα διαγωνισμό. Ποιος θα επιρρύψει στον άλλο περισσότερες ευθύνες για το παρελθόν. Δεν υπάρχει Βασίλης στα Σκόπια θα μπορούσαμε, που τα είπε όλα. Εγώ βλέπετε ότι τόση ώρα δεν μιλάω. Αλλά θα μπορούσαμε για παράδειγμα να σας αντιτείνει κανείς ότι στις τάξεις της κυβερνήσεώς σας υπάρχει υπουργός που δημοσίως με αφορμή το προσφυγικό χαρακτήρισε τα Σκόπια Μακεδονία και ο κύριος Καμένος ζήτησε την αντικατάστασή του. Ασχέτως αν δεν την αντικαταστάθηκε. Ο ίδιος εξήγησε θα μπορούσε τον ηρμό του λόγου. Βεβαίως. Για τον κύριο Μουζάλα. Γιατί καμιά φορά γλώσσα λανθάνουσα. Ναι, αλλά έχει μεγάλη διαφορά. Να σας πω κι άλλο. Επιτρέψτε μου να σας πω. Έχει μεγάλη διαφορά αν θα το έλεγα εγώ ως αρμόδιος υπουργός ή κάποιος τον ηρμό του λόγου του. Εμείς εδώ συζητάμε για τις διαπραγματεύσεις που γίνανε. Έχετε δίκιο. Και δεν τσακώνουμε για τις διαπραγματεύσεις. Επιτρέψτε να σας πω. Αλλά γνωρίζετε... Εγώ κάνω διαπραγματεύσεις μόνο με υπηρεσιακούς. Δεν έχω ούτε ένα συνεργάτη μου με στη διαπραγμάτευση. Είτε για τη Φύρο, είτε για την Αλβανία, είτε για το Κυπριακό ή οτιδήποτε. Οι προηγούμενες κυβερνήσεις κάναν τις διαπραγματεύσεις με ανθρώπους εξωκυβερνητικούς. Με άνθρωπο που ήταν της ΕΥΠ, της ΚΙΠ τότε. Δεν ζει πια, αφήστε. Ναι, εξαιρετικό το βιβλίο. Ότι εγώ σας προτείνω να το δώσετε μαζί με την εφημερίδα σας. Να το δώσετε με την εφημερίδα σας το αποκαλύπτω. Λοιπόν, να το δώσετε, να το διαβάσουν. Τι λέει ο άνθρωπος, γιατί εκεί λέει ο διαπραγματευτής της Νέας Δημοκρατίας, ο οποίος δεν είναι υπηρεσιακός παράγοντας, ο οποίος είναι κρυπτό και σκοτεινό. Κάνει διαπραγματεύσεις και κινήσεις, συγγνώμη, θα με ακούσετε για μένα τώρα. Λέει ότι αυτοί που αντιτίθενται να βρεθεί λύση στο όνομα το μακεδονιακό είναι αυτοί που εξυπηρετούν, άσχετα τι λένε και άσχετα τι θέλουν οι ίδιοι, τα τουρκικά συμφέροντα που μας έλουνε τσακωμένους στα Βαλκάνια για να καταλάβει η Τουρκία το τόξο όλο αυτό το βαλκανικό. Για να εκπαιδεύει τις ελίτ αυτών των χωρών που είναι από πάνω μας, για να εκπαιδεύει το στρατό όπως κάνει στο στρατό της Φύρομ και να έχει μια δαγκάνα στη χώρα που να αρχίζει από το Καστελόριζο και να φτάνει μέχρι τα δυτικά μας, βορειοδυτικά μας σύνορα. Αυτά λέει ο Γρυλάκης. Δεν έχεις αντίλογο. Με την πείρα του. Δέχεστε αντίλογο. Τα λέει αυτά, έτσι να συμφωνήσουμε. Τα λέει, δέχεστε αντίλογο. Γιατί εκτός από το 92 υπάρχει το 2016. Εκτός από τον Υπουργό Μεταναστευτικής Πολιτικής, ο προκάτοχος του κ. Κατρούγκαλου στο Υπουργείο των Εξωτερικών. Επί των ημερών σας. Είχε πάει στη Σλοβακία. Έδωσε συνέντευξη εφημερίδα Πράβδα και χρησιμοποιούσε επανειλημμένος, κύριε Υπουργέ, το όνομα Μακεδονία. Το είχαμε δώσει πριν συζητάτε εσείς σήμερα για τη σύνθετη ονομασία. Όταν επίσης υπάρχουν σχολικά βιβλία. Η ονομασία, μου επιτρέπει να σας πω, η σύνθετη ονομασία. Δεν μιλάω για τη σύνθετη ονομασία, μιλάω για το σκέτο Μακεδονία αυτή τη στιγμή. Απλώς, Μανώλη, να κάνουμε και λίγο ερωτήσεις και να μην κάνουμε debate. Όπως και τα σχολικά βιβλία έχουν μέσα χάρτη με το όνομα Μακεδονία. Της Δεκέμβρη του 2015 ανακαλύφθηκε από τον Υπουργό τον κύριο Φίλη. Ανακαλύφθηκε. Δεν ξέρω αν είναι ευθύνη του κύριου Φίλη. Βεβαίως. Ναι. Και πρέπει να πείτε αυτά ότι ήταν κάτι από τις προηγούμενες κυβερνήσεις. Δεν ξέρω αν είναι τις προηγούμενες ή τις παρούσες. Αλλά αφού κάνουμε τη συζήτηση και θέλετε να τη γενικεύσουμε, θα τη γενικεύσουμε τη συζήτηση. Ωφελεί κανέναν αυτό. Κομματικό εκπρόσωπο. Καλά, εντάξει. Μα έτσι σας ακούω. Εντάξει. Όταν ακούτε κάτι που δεν σας αρέσει, ο άλλος είναι κομματικός εκπρόσωπος. Γιατί δεν λέτε ένα επιχείρημα. Σας λέω ένα επιχείρημα. Επειδή δεν σας αρέσει. Είμαι κομματικός εκπρόσωπος. Όχι, δεν σας βλέπω να με ρωτάτε. Σας βλέπω με πάθος να υπερασπίζετε τη Νέα Δημοκρατία. Με πάθος, κύριε Υπουργέ, σας λέω μερικά γεγονότα. Ποια γεγονότα είναι αυτά. Σας είπα, ο προκάτοχος του κυρίου Κατρούγκαλου στο Υπουργείο Εξωτερικών. Ο οποίος δεν ασχολούταν με το αντικείμενο. Είπε το όνομα, χαρακτήρισε τα Σκόπια με το όνομα Μακεδονία. Ναι. Έχετε να πείτε κάτι από αυτού. Στο εξωτερικό. Η κυβέρνηση. Αυτό το ρωτάει και κάποιος που δεν είναι νεοδημοκράτης, ξέρετε. Όχι μόνο εγώ που μπορεί να με χαρακτηρίσετε όπως θέλετε. Εγώ δεν χαρακτηρίζω. Εγώ λέω το κάνατε.
Ως. Το κάνατε. Και... αλλά εγώ δεν έχω κανένα πρόβλημα. Είναι μαθημένο τα βουνά από τα χιόνια, κύριε Υπουργέ. Εντάξει. Λοιπόν, Μανώλη, να βάλουμε, βάλουμε ερωτήσεις. Να βάλουμε ερωτήσεις. Εγώ, εγώ αντιλαμβάνομαι το εξής φαινόμενο. Ότι μας λέτε διάφοροι και η εφημερίδα σας πώς να διαπραγματευτούμε. Μας λέτε, αν διαβάσω τα άρθρα σας συχνά, γιατί σας έχω σε μεγάλη εκτίμηση ως δημοσιογράφο. Το ξέρω και ευχαριστώ. Σας έχω σε μεγάλη εκτίμηση ως δημοσιογράφο. Μας λέτε ότι κατά κάποιο τρόπο είμαστε επικίνδυνοι, γιατί μπορούμε να δώσουμε αυτό ή το άλλο. Και εγώ απλώς διευκρινίζω ότι αυτό ή το άλλο δεν το δίνουμε εμείς. Το δώσαν άλλοι. Όπως έφερα το παράδειγμα της γλώσσας. Δεν το έδωσα εγώ το 77. Δεν βαρέθηκα εγώ να πάω να κάνω επί τρία χρόνια διαπραγμάτευση για να σώσω το όνομα, να μην λέγεται μακεδονική η γλώσσα. Αυτό συζητάω. Και η κυβέρνηση στην εξωτερική της πολιτική εκφράζεται από τον Υπουργό Εξωτερικών της. Και εκφράζεται βέβαια πριν απ' όλα από τον ίδιο τον Πρωθυπουργό. Εάν στον ιρμό του λόγου κάνουν λάθος, είναι λάθος. Αν το είπαν έτσι στη Σλοβακία, είναι λάθος. Αυτό είναι πάρα πολύ σαφές. Δεν το ξέρω αν το είπε, αλλά. Αν το είπε, είναι λάθος. Δεν λέγεται αυτή η χώρα Μακεδονία και δεν λέγεται από την πλευρά μας Μακεδονία. Να είμαι πάρα πολύ σαφής. Αλλά ξαναλέω ότι υπάρχει μεγάλη διαφορά ανάμεσα σε μια διαπραγμάτευση, μάλλον ανάμεσα σε ένα λόγο λανθασμένο, λοιπόν, και σε μια διαπραγμάτευση που αποδέχεται να λέγεται η χώρα αυτή Μακεδονία-Σκόπια. Υπάρχει μεγάλη διαφορά. Άλλο ένα λάθος κάποιου πολιτικού και άλλο η επίσημη γραμμή διαπραγμάτευσης να το αποδέχεται. Απλώς, Μανώλη, μία παρατήρηση θα κάνω εγώ και την κάνω έτσι εις επίρρωση και αυτόν που είπες, ότι κάποιοι εδώ και πάρα πολλά χρόνια βλέπουν να περνούν είτε από αθλητικούς αγώνες διεθνείς, είτε από τη Eurovision, είτε από άλλα διεθνή γεγονότα, διεθνείς εκδηλώσεις, το όνομα Μακεδονία στα καντράν της τηλεόρασης. Πολλές κυβερνήσεις στο παρελθόν και δεν έγινε ποτέ τίποτα. 140 χώρες στον κόσμο αποκαλούν τα Σκόπια Μακεδονία, το βλέπουμε να περνάει από μπροστά μας και είναι προφανές ότι κακός όποιος το είπε αυτό, δεν ξέρω σε ποιον αναφέρεσαι, κακός, αλλά μην ανακαλύπτουμε έφνη στην Αμερική. Αυτή είναι η δική μου γνώμη. Βασίλη. Συμφωνώ. Λοιπόν, ήθελα να ρωτήσω τον κύριο Υπουργό για τα συλλαλητήρια και τι της Αθήνας. Βοηθάει κατά τη γνώμη σας, κύριε Υπουργέ? Και ήθελα να ξεκαθαρίσετε λίγο τη στάση σας απέναντι και τη θέση σας απέναντι στην ηγεσία της Εκκλησίας. Γιατί έγινε πολλή κουβέντα και δεχτήκατε πολλές επιθέσεις. Ναι. Καταρχάς, τα συλλαλητήρια είναι έκφραση δημοκρατίας. Και πρέπει να χρησιμοποιούνται με δημοκρατικό τρόπο και όχι για να παρελάβουν ακροδεξιά στοιχεία που έχουν άλλους στόχους. Όποια συγκέντρωση ανταποκρίνεται στην δημοκρατική αξιοποίηση αυτού της δημοκρατικής επιταγής, καλά κάνουν και υπάρχουν. Τώρα, αν βοηθάνε πολιτικά ή όχι, είναι άλλη συζήτηση. Και δεν νομίζω ότι το δικαίωμα της έκφρασης ενός ανθρώπου, δεν λέω για αυτούς που το κάνουν επειδή ανήκουν στους επαγγελματίες της Μακεδονομαχίας, ούτε λέω στη διαπλοκή και στην ακροδεξιά που το χρησιμοποιεί. Ο απλός άνθρωπος που έχει μια αγωνία και που νιώθει ότι η ταυτότητά του είναι Μακεδονία και ότι κάποιος πάει να την πάρει, δικαιούται να πορευτεί. Απλώς πρέπει να του εξηγήσω ότι αυτό το Μακεδονία υπάρχει εδώ και 70 χρόνια, ότι οι ελληνικές κυβερνήσεις είχαν συμφωνήσει στο όνομα Σοσιαλιστική Δημοκρατία της Μακεδονίας, που με την κατάρρευση του Παρτού Σοσιαλισμού έφυγε μόνο αυτή η λέξη σοσιαλιστικό και έμεινε Δημοκρατία της Μακεδονίας, και δεν είμαστε εμείς που το ανακαλύψαμε και θέλουμε να το δώσουμε. Εμείς πάμε να περισσώσουμε την κατάσταση. Και είναι χίλιες φορές καλύτερα για τη χώρα από το να λέτε αυτή η χώρα να λέγεται Δημοκρατία της Μακεδονίας, να λέγεται μέσα από μια σύνθετη ονομασία που με σαφήνεια θα φαίνεται ότι δεν έχει καμιά σχέση με την ελληνική Μακεδονία. Ότι σήμερα δεν έχουμε να επιλέξουμε ανάμεσα, που λένε διάφορες προτάσεις, να το πούμε Κεντρική Δημοκρατία της Βαλκανικής, Σοσιαλιστική Δημοκρατία της Άνω Βαλκανίας κλπ. Δεν έχουμε να κάνουμε με βαπτίσια, το είπα και την προηγούμενη φορά. Σήμερα έχουμε να κάνουμε μια πραγματικότητα που δεν τη διαμορφώσαμε εμείς. Και εμείς διαχειριζόμαστε μια πραγματικότητα με το πιο ριζοσπαστικό, πατριωτικά υπεύθυνο και σε εθνική κατεύθυνση γραμμή. Που είναι να φύγουμε από τις 140 χώρες που την αναγνωρίζουν ως Δημοκρατία της Μακεδονίας και να πάμε σε μια ονομασία για όλες τις κρίσεις, στην οποία θα είναι σύνθετη ονομασία και δεν θα αφορά και δεν θα αφήνει υπονοούμενα λυτρωτικά σε βάρος της Ελλάδας. Καλά κάνετε και το επισημαίνετε, γιατί μου λένε, μισό λεπτό Βασίλη, μου λέει ο Αλέκος Βασιλόπουλος, ο αρχισυντάκτης εκπομπής, ότι τώρα, πριν από λίγο, ανέβηκε σε μεγάλο ιστότοπο, σε μεγάλο ενημερωτικό ιστότοπο,
ότι είπατε πριν από λίγο, και το λέω γιατί αν μας διέφυγε αυτή η είδηση, και θέλω να την επισημάνω. Άλλες δυναμίες. Ότι είπε ο Υπουργός πριν από λίγο ότι πρέπει, Αλέκο Βασιλόπουλε, αν το λέω σωστά όπως μου το μετέφερες, Ναι. Ο τίτλος είναι ότι ο Κοτζιάς είπε, ότι ο κύριος Κοτζιάς είπε ότι τα Σκόπια πρέπει να αναγνωριστούν με το συνταγματικό τους όνομα. Δεν το αυτό. Αυτό. Λοιπόν, επειδή αυτό μας διέφυγε αυτή η είδηση, ας το διευκρινίσουμε. Αυτό είναι μου το λένε ότι υπάρχει, στον αέρα σε μεγάλο ενημερωτικό site. Αυτό είναι προβοκάτσια. Εγώ διευκρίνησα χίλιες φορές ότι τα Σκόπια δεν μπορούν να ονομάζονται Μακεδονία και όχι και τώρα πριν από λίγο το διευκρινίσατε. Γι' αυτό το επισημαίνω. Μπορείτε να πείτε ποιο είναι το site. Νομίζω ότι θα το δουν οι συνεργάτες σας μετά. Γιατί δεν καταλαβα, δεν μπορώ να σχολιάσω αυτόν που με σχολιάζει. Προφανώς. Αλέκο Βασιλόπουλε, ποιο ιστότοπο είναι, ποιο site. Είναι το site του πρώτου θέματος, μου λένε. Εντάξει, ναι. Είναι συνηθισμένο να κάνει έτσι πολιτική. Μπορεί να κόψει φράσεις και να μου τις αποδώσει εμένα. Αλλά είναι ολοφάνερο, ότι εγώ είπα χίλιες φορές ότι δεν μπορεί να αναγνωριστεί με το συνταγματικό όνομα. Το είπα χίλιες φορές. Και το ακούσατε εδώ, είσαστε μάρτυρες παρά τις διαφωνίες μας. Δεν ξέρω αν μας διέφυγε κάτι. Και αν σας διέφυγε, το είπα χίλιες φορές. Κάτι λέγατε και την ταυτότητα πριν. Έχω ένα δεύτερο ερώτημα από τον κύριο Σκουρή όμως για την Εκκλησία. Ακούστε να σας πω, κύριε Σκουρή. Ποιο είναι το πρόβλημα που προτάσει η Εκκλησία, που άκουσα εγώ. Ο Αρχιεπίσκοπος είπε ότι πέρα από όλα τα άλλα, τα εθνικά ζητήματα κλπ., υπάρχει πρόβλημα για την ονομασία της Εκκλησίας, το Ισφύρον, το οποίο θα αντανακλάται από το κρατικό όνομα. Αυτό δεν είναι ακριβές, επιστημονικά δεν είναι ακριβές. Υπάρχει η συμφωνία του Νίσ του 2002, στην οποία συμφωνία του Νίσ του 2002 προβλέπεται και τάται η Εκκλησία, η ονομαζόμενη Μακεδονική Ορθόδοξη Εκκλησία της Φύρων, να γίνει αυτόνομη ή ακόμα και αυτοκέφαλη εκκλησία και να μετανομιστεί σε Εκκλησία της Αχρίδος, όπως λεγόταν στο Μεσαίωνα, όπου είχε και ένα συνοδευτικό που δεν χρειάζεται τώρα να το θέσω. Νομίζω ότι θα ήταν πάρα πολύ καλό η Εκκλησία, η ελληνική, να βοηθήσει μαζί με, τους αρμόδιους εκκλησιαστικούς φορείς στην επανάκαμψη της ονομασίας της αυτής της εκκλησίας σε αρχιεπισκοπή της Αχρίδας. Αυτό νομίζω ότι είναι το κύριο καθήκον, αν μπορώ να το πω, της εκκλησίας. Εγώ θα με επαναφέρει στην τάξη ο Σεραφείμ, αλλά θα ήθελα με αφορμή και αυτά που είπατε για τα Βαλκάνια και για την τανάλια που προσπαθεί να φτιάξει Τουρκία. Θα πάω στο τουρκικό. Θα πάω στο τουρκικό. Πριν το τουρκικό, λοιπόν, για να θέλω είναι η τελευταία να πάω ερώτηση. Τουρκικό, βεβαίως, να. Έχουμε κάτι για τα βιβλία, τα σχολικά θέματα. Σε συνέχεια αυτό μιλάμε που έβαλε. Μισή ώρα για το Σκοπιάνο. Ναι, σε συνέχεια αυτό που έβαλε ο Βασίλης. Εγώ δεν μιλήσαμε ούτε για το αλβανικό καθόλου. Ναι, ούτε θέλω εν ώψη και του συλλαλητηρίου τη Κυριακή να ρωτήσω ευθέως, κύριε Υπουργέ, αν θεωρείτε, όπως λένε κάποιοι, ότι τα συλλαλητήρια βοηθούν τη διαπραγμάτευση ή εάν πιστεύετε ότι το είπε ο κ. Δέβιας, ότι δεν γίνεται εξωτερική πολιτική με τα συλλαλητήρια. Αυτό που βλέπουν όλοι έξω, εγώ σας είπα, είναι δημοκρατικό δικαίωμα. Προφανώς. Αυτό που βλέπουν όλοι έξω και ερμηνεύουν είναι ότι δεν είναι μόνο τα Σκόπια που έχουν αλυτρωτισμό, αλλά και η Ελλάδα. Θεωρείτε δηλαδή στο εξωτερικό έκφραση αλυτρωτισμό το συλλαλητήριο. Η Μακεδονία είναι μόνο ελληνική, που είναι ένα αίσθημα βαθύτατο για τους Έλληνες πολίτες, διαβάζεται ότι εμείς δεν δεχόμαστε τις συμφωνίες του 19ου αιώνα, δεν δεχόμαστε τις συμφωνίες των αρχών του 20ου αιώνα, όπου υπήρχαν τρεις Μακεδονίες. Η μία είναι του Πυρή που είναι στη Βουλγαρία. Τι θα την κάνουμε αυτή την Μακεδονία του Πυρή της Βουλγαρίας, δεν θα την αναγνωρίσουμε την ύπαρξή της. Η Μακεδονία της Ιουγκοσλαβίας, για να πάω πιο πίσω, αυτή να γιατί την ξεχάσανε 70 χρόνια. Γιατί την ανεχτήκανε. Ποιες είναι εκείνες οι ελληνικές κυβερνήσεις που δεχτήκαν ότι η γλώσσα της είναι μακεδονική, ότι μπορεί να υπάρχει ως δημοκρατία της Μακεδονίας κλπ. Λέω, αυτά διαβάζονται έξω με διαφορετικό τρόπο από ό,τι διαβάζονται με τη δικιά μας δημοκρατική ευαισθησία στην Ελλάδα. Δεν λέω αν είναι σωστό ή λάθος. Λέω πώς διαβάζεται. Η έκταση που καταλαμβάνει το κράτος των Σκοπίων έχει καμία σχέση, γιατί είναι το 38% γεωγραφικά της Μακεδονίας, με την αρχαία ελληνική Μακεδονία. Να είμαστε σοβαροί. Κύριε Υπουργέ, σοβαροί είμαστε. Όχι, δεν το λέω για εσάς. Να μην παρεξηγηθώ. Και κάτι τελευταίο για το συλλαλητήριο και εγώ παραδίδω γιατί πρέπει να πω κάτι. Λίγο. Να διευκρινίσω κάτι. Η κληρονομιά, η πολιτιστική και η ιστορική της Μακεδονίας είναι ελληνική. Αλλά ο Αριστοτέλης δίδασκε τον Μέγα Αλέξανδρο στα ελληνικά.
να συμφωνήσουμε σε αυτό. Το γεγονός ότι στο συλλαλητήριο την Κυριακή θα είναι κεντρικός ομιλητής ο Μίκης Θεοδωράκης. Και το λέω στον Νίκο Κοτζιά, που έχει γράψει. Έχω πάει πολλά... Σταυράκηδες στα νιάτα μου. Πολλά χιλιόμετρα στο χώρο της αριστεράς. Σας προβληματίζει? Ο Μίκης Θεοδωράκης είναι ένας μεγάλος καλλιτέχνης. Εγώ τον λατρεύω και τον ίδιο και τα έργα του. Στην πολιτική δεν είχε πάντοτε θέσεις με τις οποίες θα συμφωνούσα μαζί του. Εγώ, ας πούμε, δεν έκανα υπουργός κυβέρνησης, υφυπουργός κυβέρνησης Νέας Δημοκρατίας. Δεν είχα τις ίδιες αντιλήψεις μέσα στην αριστερά. Σέβομαι το τεράστιο πολιτιστικό του έργο. Δεν σημαίνει ότι υιοθετώ τις πολιτικές του απόψεις. Μια ερώτηση. Ο κύριος Ζάε, χθες μετά το Συμβούλιο Πολιτικών Αρχηγών, είπε ότι θα συγκροτηθεί μια μεικτή επιτροπή για να ξαναγραφτούν τα σχολικά βιβλία. Είναι ακριβές αυτό, κύριε Υπουργέ? Εμείς αυτό που έχουμε κουβεντιάσει το Σεπτέμβρη με τον κύριο Δημητρόφ είναι ότι πρέπει να φτιαχτεί μια επιτροπή για τα σχολικά βιβλία. Ήταν η πρότασή μου για αυτή τη χώρα, για τους αλληλεπιδρωτισμούς. Μου είπε δηλαδή τα δικά σας δεν μπορούμε να τα κοιτάξουμε. Να τα κοιτάξετε, του λέω. Εμείς δεν έχουμε αλληλεπιδρωτισμούς. Αυτή είναι η συζήτηση που έχουμε κάνει. Άρα εμείς θα κοιτάξουμε τα δικά τους. Βεβαιότατα, όπως κοιτάμε και τα αλβανικά. Έχουμε μια επιτροπή για τα αλβανικά βιβλία που αυτή ήδη λειτουργεί εδώ και αρκετό καιρό και η οποία έχουμε συμφωνήσει να καταλήξει στα κοινά συμπεράσματά της. Αν έχουμε κι εμείς κάτι που μας έχει ξεφύγει, ναι. Εμείς δεν έχουμε προθέσει αλληλεπιδρωτισμού. Ένα λεπτό να το πω αυτό. Και τα νέα σχολικά βιβλία της Αλβανίας το Σεπτέμβριο να έχουν κάνει τις απαραίτητες διορθώσεις. Άρα ήδη από το σχολικό έτος το επόμενο. Ναι. Να το προσπαθήσουν, εν πάση περιπτώσει, αυτήν ναι. Η συμφωνία. Συν ότι ο κύριος Ράμα μας έκανε μια πολύ καλή πρόταση προχθές, λέγοντας ότι αντί να μεταφράζουν αυτοί ελληνικά βιβλία στην ελληνική γηγενή μειονότητα στην Αλβανία, να τα κάνουμε εμείς. Νομίζω επίσης ότι είναι μια πάρα πολύ καλή στέλνουμε, πρόταση. Να στέλνουμε δηλαδή σχολικά βιβλία στα ειδικά γραμμένα, ειδικά γραμμένα, ειδικά γραμμένα, δεν λέω σε τη γλώσσα, mm-hmm. Ειδικά γραμμένα για τα παιδιά της ελληνικής γηγενούς ομογένειας στην Αλβανία. Νομίζω ότι είναι ένα βήμα επιπλέον. Κύριε Υπουργέ, επειδή γίνεται μεγάλη συζήτηση και από την αντιπολίτευση, κατηγορήστε, γίνανε ερωτήσεις στη Βουλή. Θέμα Τσάμιντον συζητήσαμε? Όχι. Η αλβανική πλευρά το θέτει, η ελληνική πλευρά λέει δεν το συζητάει και εκεί τελειώνουμε. Νομίζω ότι η αλβανική πλευρά θα θελήσει και θα κάνει προτάσεις για ορισμένες γενικές αρχές για ανθρώπινα δικαιώματα. Τι ήταν αυτό που άλλαξε, κύριε Υπουργέ? Πριν από μερικούς μήνες ήταν ο Έντι Ράμα σε συνεντεύξεις πολλές που έδωσε, που ήταν εξαιρετικά προκλητικός και ως προς το Τσάμικο. Και... τι άλλαξε μέσα στους λίγους μήνες? Νομίζω ότι με την Αλβανία κάνουμε εδώ και 2 χρόνια διαπραγματεύσεις και οι διαπραγματεύσεις που γίνονται με νυφαλιότητα, υπομονή και υπομονή φέρουν τα αποτελέσματά τους. Υπάρχει και κάποια επιφύτηση... ενδεχομένως ξένου όχι, παράγοντα. Όχι, δεν ανακατεύονται. Να σας πω αυτή την φάση και το θεωρώ τον εαυτό μου τυχερό. Ο παράγοντας, ο ξένος που λέτε, δεν ασχολείται με τα Δυτικά Βαλκάνια με τον τρόπο που θεωρούν πάρα πολύ. Δεν ασχολείται. Οι Γερμανοί όμως ενδιαφέρονται περισσότερο. Με αυτά δεν από τον καιρό. Οι Γερμανοί δεν έχουν τις ειδικότητες για να ασχοληθούν με τέτοια θέματα. Εγώ θεωρώ μεγάλη υπόθεση ότι ανοίξαμε τα κημητήρια. Ότι θα αποκαταστήσουν εκκλησίες στη Χιμάρα που είχαν καταστραφεί, ότι δώσανε αλβανική υπηκότητα επιτέλους στον Αρχιεπίσκοπο της Αλβανικής Ορθόδοξης Εκκλησίας, αναγνωρίζοντας το έργο του, γιατί περί αυτού είναι, το τι υπηκότητα έχει είναι δευτερεύον. Ότι μπορέσαμε να συμφωνήσουμε σε ένα σύνολο θεμάτων και θα κάνουμε και μια κοινή πολιτική δήλωση και ένα πλάνο κοινών δράσεων μαζί με την αλβανική κυβέρνηση. Πότε θα πάει ο Πρωθυπουργός στην Αλβανία? Πιθανολογώ λίγο πριν από το Πάσχα. ΑΟΣ? Θα συμφωνήσαμε. Θα συμφωνήσατε? Ναι. Γιατί έχει κάνει δηλώσεις σήμερα ο κ. Μπουσάτη που επέριπτε ευθύνες στους προηγούμενους, αλλά όταν λέτε τα συμφωνήσατε θα επεκτείνετε τα χωρικά έδατα, τα ελληνικά, το είχαμε συζητήσει και την προηγούμενη φορά mm-hmm. σε ερώτηση του Βασίλη, θα πω καλά. Στα 12 μίλια. Με προοδικό διάταγμα. Αυτές είναι οι αλήτιδες ζώνες, ναι, θα το κάνουμε. Αλλά αυτές είναι οι αλήτιδες ζώνες. Και μετά ακολουθεί η ανακήρυξη της ΑΟΣ. Γι' αυτό ρωτάω. Η ΑΟΣ μπορεί να την ανακηρύξει όταν ο άλλος έχει αποδεχτεί ότι έτσι κι αλλιώς έχει 12 μίλια το δικαίωμα. Α, το αποδέχτηκαν άρα. Ναι. Αυτό είναι σημαντικό, κύριε Υπουργέ. Ναι. Και άλλα πολλά σημαντικά σε αυτήν. Όχι. Κοιτάξτε, όταν χρειάζεται να σα κάνουμε αντιπολίτευση, θα σα κάνουμε αντιπολίτευση. Όταν είναι κάτι σημαντικό, θα λέμε ότι είναι κάτι σημαντικό.
Εσείς είστε εξαιρετικός δημοσιογράφος, έχετε βαθιά μελετήσει θέματα από μια συγκεκριμένη άποψη. Εγώ προσπαθώ την πρακτική ακαδημαϊκή μου γνώση από μια άλλη άποψη να την εφαρμόσω. Αυτό που θέλω να σας πω μόνο είναι ότι για την ΑΟΣ κάναμε 13 ώρες διαπραγμάτευση στην τελική φάση που είχαμε. Δηλαδή είχαμε ξεκινήσει παλιότερα, τα είδαμε αναλυτικά στην Τρίτη, στην τετραήμερη διαπραγμάτευση και είχαμε τώρα την τρίμερη. Πάντως, Σεραφείμ, έχει δίκιο ο Βασίλης να κάνει την τελευταία ερώτηση για την Τουρκία. Ναι, αλλά έχουμε τη μυστική διπλωματία που δεν μου έχει. Δεν μπορούμε να φύγουμε από εδώ, θα τα ρωτήσουμε για την Τουρκία. Κύριε Υπουργέ, θα ρωτήσει ο Βασίλης ο Νέδος αυτό που θέλει να ρωτήσει για την Τουρκία. Και απαντήστε συνολικά, αλλά έχουμε αυστηρά 2-3 λεπτά ακόμα. Δεν έχουμε περισσότερο χρόνο. Εντάξει, θα είμαι όσο πιο σύντομος γίνεται, επειδή είχαμε πάλι διάφορα επεισόδια γύρω από τα ίμια, την ιστορία με τον Στεφάνη χθες. Αν θυμάμαι καλά, που σίγουρα θυμάμαι καλά, διότι παρακολουθώ όλες τις συνεντεύξεις σας, που είναι πραγματικά σπάνιες, με πολύ μεγάλη προσοχή. Είχατε πει ότι οι Τούρκοι κάποια στιγμή πλησιάζουν σε μια κόκκινη γραμμή. Και ήθελα να σας ρωτήσω αν αυτές οι μέρες που έχουν περάσει. Και κατά τη διάρκεια της ρήψης Στεφάνου από τον Πάνο Καμένο στην περιοχή των Ημείων και κατά την παρολίγων σύγκρουση δύο πολεμικών πλοίων την προηγούμενη εβδομάδα και γενικά αν έχουν πλησιάσει αυτό το κόκκινο σημείο, υπάρχει αυτή η κόκκινη γραμμή την οποία πλησιάζει η Τουρκία. Η συνεννόηση που είχαμε με τους Τούρκους είναι ότι πρέπει να κατέβουν οι τόνοι και να αποσυρθούν τα πλοία. Όταν δεν θα έχουμε τέτοιες συνεννόησεις, τότε βάλτε μου το ερώτημα. Τώρα γιατί έχετε θυμώσει τόσο πολύ με τη μυστική διπλωματία? Καταρχάς δεν θυμώνω. Το είπατε 2-3 φορές κατά τη διάρκεια της συζήτησης. Εσείς, ναι, το λέω αυτό για τον εξής λόγο. Ότι η μυστική διπλωματία γίνεται και κακή ενημέρωση του κόσμου. Η μυστική διπλωματία είναι όταν δύο ή περισσότερα κράτη συμφωνούν εν κρυπτό για ενέργεια σε βάρος τρίτου, τέταρτου ή πέμπτου κράτους. Αλλά δεν εννοούσαν αυτό. Μυστική διπλωματία λένε ότι μπήκε ο Δημητρόφ στο Μακεδονία Παλάς από το υπόγειο όταν το συναντήσατε στη Θεσσαλονίκη. Ήρθε με το αυτοκίνητό του και ανέβηκε από το πάρκινγκ. Δεν είναι τώρα μυστική διπλωματία επειδή ανέβηκε από το πάρκινγκ. Μακεδονία Παλάς, ξέρω ότι έχει πάρκινγκ στο υπόγειο. Λοιπόν, και το εξωτερικό πάρκινγκ πάλι με το ασανσέρ ανεβαίνει που έχει από πίσω. Λοιπόν, μυστική διπλωματία σημαίνει δύο ή τρία κράτη να ετοιμάζουν σχέδια σε βάρος τρίτου, τέταρτου, πέμπτου κράτους. Παραδείγματος χάρη, η Αυστρία με τη Γερμανία συμφωνήσαν ότι θα κάνουν έναν πανευρωπαϊκό πόλεμο αν συμβεί το Α, Β, Γ. Μόλις αυτό εκδηλώθηκε, κήρυξαν τον πόλεμο ενάντια στην Ρωσία, ενάντια στις Γαλλίες κλπ. Αυτή είναι η μυστική διπλωματία. Μυστική διπλωματία, διπλωματία είναι ο ελληνικός λαός, για παράδειγμα, κύριε Υπουργέ, δεν λέω ότι το κάνετε εσείς. Λέω και αυτό μυστική διπλωματία είναι, κάτι που γίνεται. Μυστική διπλωματία είναι ότι το αποτέλεσμα αυτής της διαπραγμάτευσης δεν έρχεται σε δημόσιες φορείς, π.χ. δεν έρχεται στη Βουλή. Μυστική διπλωματία είναι όταν την κάνεις μέσω τρίτων και όχι μέσω των παραγόντων όπως είναι οι υπηρεσιακοί διπλωματικοί παράγοντες του Υπουργείου Εξωτερικών, οι οποίοι με βάση το Σύνταγμα, τους νόμους κλπ. Έχουν την αρμοδιότητα. Όταν χρησιμοποιείς δηλαδή τις μυστικές υπηρεσίες για να κάνεις διπλωματικές διαπραγματεύσεις, είναι μυστική διπλωματία. Όλα αυτά εμείς δεν τα κάναμε. Επίσης θα τη φέρουμε τη συμφωνία στη Βουλή, εφόσον υπάρξει. Ο Πρωθυπουργός ενημέρωσε τους πρόεδρους των κομμάτων. Εμείς δουλεύουμε μόνο με τους υπηρεσιακούς και μάλιστα είναι 10, 15, 20 υπηρεσιακοί. Νομίζω ότι αυτό που στεναχωρεί τη Νέα Δημοκρατία είναι ότι είχε μια αίσθηση ότι το Υπουργείο Εξωτερικών είναι το τσιφλίκι της, ότι όλα είναι ένα σουρωτήρι που πρέπει να τα παίρνει στα χέρια της και στο βαθμό που δεν έχει εικόνα η ίδια για ορισμένες πτυχές διαπραγμάτευσης, τον χαρακτηρίζει μυστική διπλωματία από εκνευρισμό. Διότι το να διαπραγματεύεσαι δεν είναι μυστική διπλωματία. Και ο κύριος Μητσοτάκης ο ίδιος είπε όταν ήρθε ο κύριος Ερντογκάν ότι ορισμένα πράγματα όταν είναι διαπραγματεύσιμα, είναι σε διαπραγμάτευση, δεν τίθενται σε κοινή θέα. Δηλαδή είναι παραλογισμός να θέλουν να καταργήσουν τη διπλωματία. Τη μυστική διπλωματία, δηλαδή αυτή που κάνει πράγματα με μυστικές υπηρεσίες, άλλοι τα κάνανε, δεν τα κάνουμε εμείς, που θέλει να κρατήσει μυστικές τις συμφωνίες. Εμείς δεν έχουμε καμία διάθεση. Όπως ακούσατε, θα τις φέρουμε στη Βουλή. Δεν έχουμε καμία σχέση με τη μυστική διπλωματία. Και μαθαίνουν και οι νέοι άνθρωποι που σπουδάζουν τέτοια πράγματα, ακούνε τη Νέα Δημοκρατία και μαθαίνουν λάθος πράγματα. Επειδή επικαλείστε και το επικαλεστήκατε και απόψη, χωρίς βεβαίως να μπείτε σε λεπτομέρειες, φάσεις προηγούμενων διαπραγματεύσεων, όπου μπήκαν στο τραπέζι και διάφορα ονόματα κτλ. Σκεφτήκατε ή προτίθεστε να το κάνετε, να ανοίξετε μια κουβέντα, να συναντήσετε τους προηγούμενους, τους προκατόχους σας, τους υπουργούς εξωτερικών των προηγούμενων κυβερνήσεων που χειρίστηκαν τέτοιες φάσεις διαπραγμάτευσης. Όταν ξεκινήσαμε με τη σκέψη ότι πρέπει να το διαπραγματευτούμε, έγραψα ένα γράμμα προς όλα τα κόμματα.
και τους κάλεσα να κουβεντιάσουμε, να μου διατυπώσουν τις σκέψεις που έχουν για το ζήτημα. Και σας θυμίζω ότι δύο από αυτά τα κόμματα, το ένα το έχω αποκλείσει πια από το ΕΣΕΠ, γι' αυτό το λόγο, βγήκανε με το γράμμα μου, το απόρριτο, και λέγανε τι είναι αυτά να ζητάτε και να θέλετε να συζητήσετε τα ζητήματα στο ΕΣΕΠ, τα ζητήματα της Φύρου μου και του Μακεδονικού. Η Χρυσή Αυγή το είχε κάνει αυτό. Όχι μόνο η Χρυσή Αυγή. Λοιπόν, και την υποστήριξε, και δεν είναι η πρώτη φορά, ο εκπρόσωπος, ο κοινοβουλευτικός άλλου κόμματος. Λοιπόν, αυτοί οι οποίοι με καταγγέλαν μέσα στη Βουλή γιατί ήθελα να κουβεντιάζω μαζί τους περί Φύρου, μου λένε τώρα γιατί δεν τους κουβέντιασα. Αφού με καταγγείλανε. Και μου αρνηθήκαν αυτή τη συζήτηση τότε. Και δεν είναι πολύ μακρά, είναι πριν ένα χρόνο αυτή η ιστορία. Λοιπόν, δεν έχουμε άλλο χρόνο. Μου ζητούν να κλείσουμε. Θα κλείσουμε τον ίδιο τρόπο που έκλεισα την εκπομπή της 18ης ξημερώματα 19ης Δεκεμβρίου. Θέλετε να πάτε ποια ώρα πιο νωρίς. Όχι, όχι, στις 10. Πότε, όχι, όχι, όχι. Πότε θα μας ξανάρθετε. Πότε βλέπετε να υπάρχει λόγος να κάνουμε άλλο ένα γύρο αυτής της συζήτησης. Εντάξει, θα το δούμε. Πριν το Πάσχα. Να έχουμε το σύμφωνο. Πιθανόν, αλλά θα έχουμε και το σύμφωνο με τους Αλβανούς, που δεν σας ενδιαφέρε το θέμα. Όχι, μας ενδιαφέρει. Το οποίο πότε το βλέπετε αυτό? Είπα. Πριν το Πάσχα. Πριν το Πάσχα θα έχουμε το σύμφωνο. Λοιπόν. Ελπίζω. Ελπίζω. Δεν μπορούμε να μην συμφωνήσουμε. Κυρίες και κύριοι, ήταν βροχή τα μηνύματα. Νομίζω ότι οι περισσότερες από τις ερωτήσεις που θέσατε απαντήθηκαν από τον Υπουργό Εξωτερικών. Θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για τη συμμετοχή σας. Βασίλης Νέδος, Βασίλης Κουρής, Μανώλης Κωτάκης, ευχαριστώ πάρα πολύ. Κύριε Υπουργέ, ευχαριστώ πολύ που ήσασταν απόψε εδώ στην Ερτένα και στην Εγώ επόμενη μέρα. Εγώ σας ευχαριστώ για τη στεμάχη με δημοσιογραφία. Είχα να κάνω και σας ξέρω με τέσσερις μάχημους δημοσιογράφους με βαθιά γνώση των θεμάτων εξωτερικής πολιτικής, καμιά φορά καλύτερα και από τους συναδέλφους μου πανεπιστημιακούς. Καληνύχτα.